Λοιπόν, όπως βλέπετε, ήδη έχουμε ξεκινήσει την ασφαλτόστρωση του εθνικού δρόμου Φλόρινας Βέβης από το κόμβο του Αρμενοχωρίου. Προχωράνε με ικανοποιητικούς ρυθμούς από χθες μέχρι και σήμερα η πρώτη στρώση του ασφαλτοστρώματος. Όπως ξέρετε, θα κάνουμε μια πολύ σωστή υποδομή πλέον στο συγκεκριμένο οδικό άξονα και ελπίζω ότι τα 5 χιλιόμετρα περίπου που θα γίνουν ασφαλτόστρωση να μην δημιουργηθούν ξανά τα ίδια προβλήματα που είχαμε από την κατασκευή του. Νομίζω ότι μέσα στις επόμενες 2-3 ημέρες, γιατί θα θέλει μια προεργασία για να πέσει και η επόμενη στρώση της ασφάλτου, θα σας δείξουμε ακριβώς και τα σημεία τα οποία θα γίνουν οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Μέσα στις επόμενες 2 μέρες, μέχρι την Τρίτη δηλαδή, την Τετάρτη, να ολοκληρωθούν όλες οι ενέργειες. Ο καιρός, από ό,τι βλέπετε, βοηθάει πάρα πολύ και ευχαριστούμε τον Θεό για αυτή την προσφορά του, νομίζω, για τη Φλόρινα. Και σήμερα, από ό,τι με ενημέρωσαν οι τεχνικοί που έχουν αναλάβει το έργο, θα ολοκληρωθεί η πρώτη στρώση σε όλο το δρόμο και θα υλοποιήσουμε τα επόμενα. Αμέσως μετά, από αύριο, ξεκινάει η επόμενη στρώση, η οποία θα είναι και το κυρίως στρώμα της ασφάλτου, το οποίο θα είναι για να κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα. Μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, ότι την Τετάρτη θα κυκλοφορούν οι αυτοκίνητα στον δρόμο αυτό? Κοιτάξτε, αύριο θα δουλέψουν τα μηχανήματα, θα πέσει άσφαλτος. Η συνολική, ας πούμε, ασφαλτόστρωση θα είναι περίπου 3 χιλιόμετρα σε αυτό το στάδιο. Έχουμε κάνει κάποια άλλα τμήματα, τα οποία θα σας τα δείξουμε, από την εταιρεία του κ. Ρόμπη, που συμπαθιώνει. Εδώ είναι μια εταιρεία από τα Ρεωγενά, ο κ. Κόκκινος, ο οποίος κάνει σήμερα την ασφαλτόστρωση. Νομίζω ότι χρειάζονται αρκετή τόνη ακόμα ασφαλτού για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, αλλά όπως θα δείτε κι εσείς, γίνεται μια πολύ σωστή δουλειά και ελπίζουμε ότι ο δρόμος αυτός να κρατήσει για πολλά χρόνια ακόμη, έτσι ώστε να κινούνται με ασφάλεια όλα τα αυτοκίνητα της περιφερειακής Ευρώπης αλλά και όλων των επισκεπτών στον χώρο. Η συνολική παρέμβαση γίνεται τι απόσταση? Η συνολική παρέμβαση είναι περίπου 5 χιλιόμετρα ασφαλτικής οδού, η οποία γίνεται τμηματικά και θα δούμε του χρόνου αν μπορέσουμε να κάνουμε και το υπόλοιπο τμήμα ή να γίνει συνολικά όλη η παρέμβαση, όπως είχαμε κάνει συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών, τον κύριο Δέδε, και είπε ότι θα διαθέσει ένα κονδύλιο της τάξης των 2 εκατομμυρίων για να ολοκληρωθεί όλο αυτό το προβληματικό οδικό δίκτυο που έχει η Φλόρινα. Η συνολική δαπάνη πώς είναι? Στο έργο αυτό που εκτελούμε σήμερα είναι 600.000 ευρώ. Αυτή η ανασκαφή εδώ που έχει γίνει στην παλιά την άσφαλτο που υπήρχε δείχνει το σημείο που θα ξεκινήσει η επόμενη στρώση, που θα είναι και πιο ομαλή και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που καθορίζει η νομοθεσία για να γίνει η επίστρωση του οδοστρώματος στο υπόλοιπο δίκτυο, που είναι περίπου αυτή η απόσταση, 1,5 χιλιόμετρο. Αν πάμε στην απέναντι ακριβώς πλευρά θα δούμε πού τελειώνει και θα γίνει μια στρώση περίπου 5 εκατοστά επιπρόσθετη πάνω και στο παλιό δίκτυο αλλά και στο καινούριο οδόστρωμα που υπάρχει. Και θα δούμε και στα επόμενα διαστήματα ακριβώς ποιες παρεμβάσεις κάναμε μέχρι τώρα. Και αυτή θα γίνει ασφαλτόστρωση όλο το κομμάτι. Το υπόλοιπο το είδατε εκεί που είναι το μεγάλο κομμάτι και το επόμενο κομμάτι. Συνολικά το οδόστρωμα. Συνολικά όλο μαζί, συνολικά κατά μήκος, όλο θα πέσει άλλη μια στρώση, η οποία θα βοηθήσει πάρα πολύ και να μην έχει προβλήματα ο δρόμος, αλλά και θα έχει καλύτερη, θα έλεγα έτσι, επίπεδη επιφάνεια για να κινούνται τα οχήματα. Αυτό που ρωτάνε όλοι, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, είναι έγινε υποδομή έτσι ώστε να μην ξαναδημιουργηθεί το ίδιο πρόβλημα? Σε αυτές τις παρεμβάσεις που γίνανε, οι οποίες όπως βλέπετε είναι πολύ μεγάλες,
Το υπόστρωμα του οδικού δικτύου είναι πάρα πολύ καλό. Ξεπερνάει και τις προδιαγραφές. Η συμπύκνωση, από ό,τι με ενημέρωσαν οι τεχνικές υπηρεσίες, σε πολλές φορές των περιπτώσεων ξεπερνάει το 100%, δηλαδή πάει 101% συμπύκνωση, που σημαίνει ότι η υπόβαση είναι πάρα πολύ καλή. Τα χαρακτηριστικά δηλαδή των παρεμβάσεων αυτών είναι πολύ σημαντικά και θα έλεγα θα είναι πολύ αποτελεσματικά, δεν θα υπάρχει ξανά πρόβλημα στα συγκεκριμένα σημεία. Και επειδή τώρα θα ενισχύσουμε εμείς αυτήν όλη τη δομή με μία άσφαλτο επιπλέον 5 πόντους, νομίζω ότι τα τμήματα αυτά τα οποία επισκευάζονται τώρα, τουλάχιστον για μία δεκαετία, δεν θα αντιμετωπίσουμε προβλήματα. Αυτή την άσφαλτο που θα ρίξετε και στα σημεία στα οποία δεν υπήρξε πρόβλημα, όπως αυτό το σημείο τώρα όπου βρισκόμαστε εμείς, αυτό θα ενισχύσει την ανθεκτικότητα φυσικά, των τμήματων? Φυσικά, γιατί σε πολλά σημεία η άσφαλτος, η οποία όπως θα γνωρίζετε κι εσείς και ήταν ο λόγος που υπήρχε η καθυστέρηση αυτή για να υλοποιήσουμε αυτό το έργο, ήταν ότι υπήρχε ασφαλτόστρωση μόνο 5 ή 4 εκατοστά σε πολλά σημεία. Αυτό όπως καταλαβαίνετε από τα μεγάλα φορτία και από τη μεγάλη κίνηση που είχε ο δρόμος, είχε μια επιβάρηση το οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να αποκολούνται τμηματικά από το οδόστρωμα κομμάτια, και αυτό ενήχε μεγάλη επικινδυνότητα για τους διερχόμενους οδηγούς, είτε ήταν κινήσει μπροστά είτε ήταν από πίσω από τα οχήματα. Γι' αυτό το λόγο αποφασίστηκε να κλείσει ο δρόμος οριστικά ως ότου να γίνει η παρέμβαση και να ακολουθούν οι νόμιμες διαδικασίες, γιατί νομίζω ότι πρώτα απ' όλα προέχει η ασφάλεια όλων των αυτοκινήτων αλλά και των οδηγών οι οποίοι κινούνται στο εθνικό δίκτυο.